Λοιπόν, Κώστας Κορμαρίς, όπως σας προανήγγειλα, στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, όλα καλά, εσείς? Πού σε βρίσκουμε? Βρίσκεται σε γήπεδο. Σε γήπεδο? Ναι, ναι. Προπόνηση είχες? Σε λίγο θα έχω. Για πες μας, γιατί κάποιοι ίσως να μην γνωρίζουν τώρα τι, σε ποιο ομάδα βρίσκεσαι και τι. Αυτή τη στιγμή είμαι στο τοπικό, στην πρώτη κατηγορία της Θεσσαλονίκης, στην Δόξα Ελπίδος. Έχω την ομάδα την ιατρική και μια ομάδα στην Ακαδημία. Και εντάξει, εδώ τα παλεύουμε με το ποδόσφαιρο. Ναι, βέβαια. Ούτως ή άλλως είναι ο φυσικός σου χώρος. Ναι. Τώρα πού είσαι, ετοιμάζεσαι για προπόνηση με την Ακαδημία? Πρώτα Ακαδημία και μετά τους μεγάλους, στη σειρά. Ωραία. Δεν μου λες, παρακολουθείς πρωτάθλημα, παρακολουθείς Super League? Όσο μπορώ παρακολουθώ, ναι. Προλαβαίνεις, έτσι? Παρακολουθώ, προλαβαίνω, ναι, προλαβαίνω. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, είπαμε, είναι η ζωή μας. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Βλέπεις να γίνεται καλύτερο πρωτάθλημα, βλέπεις μια από τα ίδια, βλέπεις χειρότερο, τι βλέπεις? Να σου πω την αλήθεια, κόντρα σε όλους, νομίζω, εγώ για χειρότερο το βλέπω. Για χειρότερο λες? Για χειρότερο το βλέπω, ναι. Γιατί το λες αυτό, για τεκμηρίωσέ το μου. Γιατί δεν βλέπω καθόλου ποιότητα στους αγώνες, όπως τουλάχιστον θα περίμενα εγώ. Δεν βλέπω ποιότητα, δεν βλέπω καλό ποδόσφαιρο. Βλέπεις τουλάχιστον... Περισσότερο πιστεύω ότι γίνονται τυχαία αυτά που συμβαίνουν στα παιχνίδια, παρά οφείλονται σε δουλειά στο γήπεδο, σε καλές ομάδες. Αυτή είναι η εντύπωση μου δίνει μέχρι τώρα το... Λες ότι οι περισσότερες ομάδες δηλαδή είναι η μία χειρότερη από την άλλη, για να καταλάβω. Κάπως έτσι. Επιβιώνουν οι μέτριες. Επιβιώνουν οι μέτριες. Παρά την προσωπική, ναι. Και ένα πρωτάθλημα μετρίων, λοιπόν, λέει ο Κώστας Κορμαρής. Κώστα, πώς βλέπεις, ειδικότερα τώρα θα σε πάω τα Γιάννενα, πώς βλέπεις την παλιά σου ομάδα, την παλιά σου αγάπη? Ο Πας Γιάννενα δεν πρέπει να έχει παράπονο. Κανένα σύλλαφρος, πιστεύω, του Πας πλέον αυτά τα χρόνια. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις οικονομικές, η ομάδα είναι σταθερά σε καλό επίπεδο, είναι σταθερή η ομάδα. Μπορεί να μην παίζει ποδόσφαιρο φοβερό και όπως είπα και πριν, όπως όλες οι ομάδες, αλλά παρουσιάζει μια σταθερότητα, παίρνει μεγάλες νίκες, παίρνει αποτελέσματα εκτός έδρας, κάτι που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τα δικά μας ήταν πιο δύσκολο. Πολύ δύσκολα παίρναμε αποτελέσματα εκτός έδρας. Έπρεπε να ματώσετε να πάρετε αποτελέσματα εκτός έδρας τότε. Να βγάλετε αίμα. Ήταν και η διαιτησία τότε, άστα να πάνε. Ειδικά στην πρώτη κατηγορία όταν ήμασταν. Ναι, ήταν η διαιτησία Καρμανιόλα τότε. Ναι, τώρα όμως η ομάδα δείχνει σταθερότητα σίγουρα. Συνοχή, σκληρή, σφιχτή ομάδα και έχει 3-4 παίχτες ποιοτικούς που κάνουν τη διαφορά. Μάλλον ποιο βλέπεις το δυνατό σημείο του Πας Γιάννενα? Είναι αυτό το οποίο όλοι παραδέχονται, η ομοιογένειά του τα τελευταία τρία χρόνια? Αυτό είναι η ομοιογένεια, είναι η συνοχή που παρουσιάζει. Έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και έχει την τύχη, θα έλεγα, να διαθέτει 3-4, όπως είπα, ποιοτικούς παίχτες που κάνουν αυτή τη στιγμή τη διαφορά για την ομάδα του Πας Γιάννενα και σε αυτό το πρωτάθλημα του Super League. Είναι σφιγγυλός, είναι σφιχτός, συνοχή, ομοιογένεια και διαθέτει και 3-4 παίχτες από τη μέση και μπροστά που στις δύσκολες στιγμές κάνουν μια ενέργεια, ένα συνδυασμό και κερδίζουν τα παιχνίδια. Κώστα, πώς βλέπεις το παιχνίδι της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό? Εξορισμού, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι από τα πιο δύσκολα της σεζόν, αλλά πώς το βλέπεις εσύ? Δεν είναι φόβητρο ο Παναθηναϊκός για μένα. Δεν είναι φόβητρο, αντιμετωπίζει προβλήματα πολλά ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει... Ίσως ελείψει Μπέργκ ακόμη περισσότερα. Φυσικά. Είναι μισή της ομάδα. Όπως σου είπα, βλέπεις ότι μεταξύ μετριών οι ομάδες που έχουν 2-3 παίχτες που κάνουν τη διαφορά μπορούν να ξεχωρίσουν. Όταν λείπουν αυτοί οι παίχτες είναι δύσκολο για όλες τις ομάδες. Συν τις άλλες, ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα με τους φιλάθλους, με τον προπονητή. Δεν έχει καλό κλίμα. Υπάρχει μια αρνητική διάθεση στο γήπεδο. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί, λες, ο Πας αυτό? 100% μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Γιατί έχει και τον τρόπο. Έτσι όπως παίζει, αυτόν τον τρόπο που παίζει, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Βλέπεις... Αν το έχει δείξει, αν εξαιρέσει το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν έχει, σε καμία έδρα δεν έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Και έχει σταθεί σε όλες τις έδρες.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά πέρυσι έχασε μόνο από τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική από τις ομάδες της πρώτης πεντάδας, από τις ομάδες που τερμάτισαν πάνω από αυτόν και σε ένα μάτς που ήταν και λίγο αδιάφορο. Νομίζω ότι ο ΠΑΣ όντως, θα συμφωνήσω μαζί σου, έχει τον τρόπο και αν βγάλει τον καλό του εαυτό στο γήπεδο τη Δευτέρα, μπορεί να πάρει να διεκδικήσει τουλάχιστον αποτέλεσμα στη Λεωφόρο. Εννοείται ότι έχει τον τρόπο. Τώρα το ποδόσφαιρο. Είναι απρόβλεπτο. Το ξέρει και ο κόσμος, είναι πολύ απρόβλεπτο. Βέβαια. Μπορεί μέσα σε 5 λεπτά να δημιουργηθούν δύο φάσεις και να αλλάξουν τα δεδομένα ενός παιχνιδιού. Σωστό. Όπως έγινε στο Καραϊσκάκι, σε 2 λεπτά τελείωσε η ιστορία. Μιλώντας όμως τώρα πριν από το παιχνίδι και με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, μπορούμε να πούμε ότι έχει πολύ καλές τύχες η ομάδα να πάρει αποτέλεσμα. Βέβαια, ξέρω ότι στο ποδόσφαιρο το χειρότερο είναι να ζητάει ο δημοσιογράφος από κάποιον να προβλέψει κάτι, αλλά τον φετινό ΠΑΣ πού τον βλέπεις περίπου βαθμολογικά, ενώ όχι. Το όριο βαθμών που θα φτάσει, αλλά τη βαθμολογική θέση που θα κυμανθεί. Πλέον έχουμε ξεφύγει, νομίζω, σαν ομάδα από το να παλεύουμε για τη σωτηρία, έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε από τη μέση του βαθμολογικού πύλαγα και πάνω. Από τη μέση και πάνω, λες. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον κάποια στιγμή μετά από τόσα χρόνια θα επηρεάσει την ομάδα το ότι δεν μπορεί να φρεσκαριστεί λίγο. Mm-hmm. Είναι και λίγο αναγκαίο κακό αυτό, ξέρεις. Με 2-3 ακόμα παίχτες, γιατί ποιότητας. ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Σωστό. Και δεν ξέρω κάποια στιγμή στο μέλλον, στην πορεία, αν θα του βγει αυτό και ίσως να μην μπορέσει να μπει στην τετράδα πεντάδα που ήταν. Δεν ξέρω, ίσως δεν ξέρω αν υπάρχει και τρόπο. Σωστό είναι αυτό και ξέρεις, αυτό γίνεται. Να εμπλουτιστεί λίγο το έμψυχο δυναμικό του. Σωστό είναι αυτό που λες και γίνεται αναγκαστικά λόγω της αδυναμίας μεταγραφών. Ναι, αυτό λέω. Αυτό ακριβώς. Πάντως είπες και το κρατάω αυτό, έχουμε ξεφύγει. Έβαλες πρώτο πληθυντικό που σημαίνει ότι είσαι ακόμη δεμένος πολύ εδώ με τα Γιάννενα. Την αγαπάς την ομάδα. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω λαϊκίσει ποτέ για την ομάδα. Εγώ ήρθα στα Γιάννενα σχεδόν άγνωστος, έγινα γνωστός εκεί. Πέρασα καλά χρόνια ποδοσφαιρικά και οικονομικά και δόξα και επιτυχίες η ομάδα, ταυτόχρονα όλα μαζί. Δεν μπορώ και να αλλάξει αυτό για μένα ποτέ, ασχετά αν δεν το λέω και δεν μιλάω πολύ. Εμείς είμαστε ΠΑΣ Γιάννενα, εδώ και τα παιδιά μου και εγώ. Και παρακολουθούμε, έστω και από μακριά παρακολουθούμε την ομάδα. ΠΑΣ Γιάννενα, μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λες αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι είχες τον τρόπο και να δένεσαι με την κερκίδα, αλλά και είχες το δικό σου ξεχωριστό στυλ, το δικό σου ξεχωριστό τρόπο, ο οποίος έμεινε ανεξίτηλος εδώ, άφησες τη σφραγίδα σου και αγωνιστικά, αλλά και εξωαγωνιστικά θα έλεγα, όχι με την κακή έννοια, είχες αυτή την ιδιοσυγκρασία που τέριαζε πολύ με την κερκίδα, είχες δεθεί πολύ με τον κόσμο. Ήταν οι συγκυρίες, νομίζω, οι χρονικές. Όταν ήρθα εγώ, ήταν η ομάδα, τότε ξεκινούσε ξανά να κάνει το ανέβασμα, μετά την εποχή Χριστίδη. Σωστό. Με Σωτήρη Πάικα και Χριστόφορο Παπαδόπουλο, τότε καινούργια προσπάθεια στη Γάμα Εθνική. Ήταν δεδομένο ότι η ομάδα θα πάει καλά από τότε. Mm-hmm. Και έτυχε να είμαι και εγώ να έρθω τότε σαν μέλος της ομάδος. Βρέθηκα και σε καλή κατάσταση, βοήθησα και στις παίκτες. Πέτυχα τότε σημαντικά γκολ, κρίσιμα, σε μπαράζ, νικητήρια. Και βγήκε όλο αυτό το κλίμα μέσα σε 4 χρονιές, 3 ανόδους, μέσα από μπαράζ, με νίκες στα τελευταία λεπτά, με γκολ νικητήρια. Κάπως έτσι δημιουργούνται αυτές οι σχέσεις. Σωστό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι μια σχέση αλληλένδετη και ο κόσμος του ΠΑΣ αγάπησε πάρα πολύ και δεν χάνει την ευκαιρία και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δείχνει την αγάπη του προς το πρόσωπό σου. Πες μου κάτι άλλο, Κώστα. Πώς τον βλέπεις τον Πετράκη? Ο κύριος Πετράκης δείχνει ότι είναι ένας καταρτισμένος καταρχήν προπονητής, σύγχρονος. Mm-hmm. Αυτό που χρειάζεται το ποδόσφαιρο, όπως σας είπα και πριν, για να σημειώσει βήματα μπροστά και να μην βλέπουμε πλέον κακό θέμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βλέπουμε οργανωμένες ομάδες που να προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και ο Πετράκης δείχνει αυτό, ότι προσπαθεί να το πετύχει και ότι το κατέχει. Φαίνεται ότι να το πω πιο λαϊκά, ότι το νιώθει το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και έχει δεθεί με την ομάδα τώρα, 3 χρόνια πριν. Και έχει δεθεί. Εντάξει, δύσκολο να μην δεθεί τώρα στα Γιάννενα. το θεωρώ δύσκολο. Το έχει η πόλη και η ομάδα, ε. Ναι, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Κώστα, μια αύρα εκεί που σε δένει με την ομάδα. Ειδικά εάν υπάρχει ευτυχή συγκυρία να συνδυάζεται και με αποτελέσματα και με καλή πορεία της ομάδος. Ακόμα καλύτερα.
Εδώ ρωτάει ένας φίλος που έχει στείλει μήνυμα, λέει ήταν το γκολ εκείνο που είχες βάλει στον Παράζ με το εγάλεο το σημαντικότερο της καριέρας σου. Είναι, κοίταξε, έχω πετύχει και άλλα γκολ που ήταν πολύ σημαντικά. Αυτό επειδή το πέτυχα σε εκείνο το χρονικό σημείο και σε τέτοια κρισιμότητα, έχω την εντύπωση ότι είναι το πιο σημαντικό. Ήταν το διακύβευμα μεγάλο εκείνο του αγώνα. Πάρα πολύ μεγάλο ήταν, ναι. Δεν ξέρω αν θα εκεί, ίσως αν δεν παίρναμε εκείνη την άνοδο, ίσως εκείνη η ομάδα να τελείωνε εκείνη τη χρονική στιγμή. Ναι, όντως. Και πολλοί κόσμος τότε. Πήρε παράταση η ομάδα ένα χρόνο ακόμα, και αν την επόμενη χρονιά ξωνόμασταν και στα Μπαράζ με τον Όφη, νομίζω η ομάδα από τότε δεν θα ξαναέπεφτε ποτέ. Τέρατα και σημεία είχαν γίνει τότε, γιατί εκείνος ο Πάσης νομίζω ότι θα μπορούσε υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν το επίπεδο του πρωταθλήματος ήταν όπως το σημερινό, να χτυπούσε Ευρώπη εκείνος ο Πάσης. Κοίταξε, είχαμε καλούς παίχτες και πολύ καλή ομάδα, αλλά τότε και οι άλλες ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Αυτό λέω, ήταν το επίπεδο πολύ καλύτερο. Αν συγκρίνουμε τα ρόστερ των ομάδων, τα τωρινάματα τότε, συγκρίνεται τα ρόστερ τότε του Ολυμπιακού με Γεωργάτους Αλεξανδρίδες και το ρόστερ του Παναθηναϊκού με Λιμπερόπουλο, Βαζέχα, Χένριξεν, Καραγκούνη, και συγκρίνεται τα τωρινά ρόστερ. Μέρα με τη νύχτα. Έτσι θα καταλάβετε και το ρόστερ του Πας Γιάννενα τότε αντίστοιχα πως ήταν με τα τωρινά ρόστερ των ομάδων. Βέβαια, είχαμε κάνει και εμείς λάθη τότε σαν ομάδα. Έτσι είχαμε αφήσει ένα εξάμηνο να περάσει μέχρι το Δεκέμβριο. Ναι, ήταν ο εγκληματισμός στην κατηγορία. Και η μη ενίσχυση όσο θα έπρεπε, κάποια λάθη απειρίας και δικά μας των παιχτών μέχρι να προσαρμοστούμε και εμείς στην κατηγορία. Όταν προσαρμοστήκαμε από τον Ιανουάριο και μετά, θυμάστε τι πορεία είχαμε κάνει. Και είχες κοντάψει αυτή η πορεία και στο παρασκήνιο, να μην τα θυμόμαστε τώρα, να μην ξύνουμε πληγές. Κώστα, να κλείσουμε το κεφάλαιο Πας Γιάννενα. Θέλω να πάω και λίγο στην άλλη σου ομάδα, στην ομάδα στην οποία αγωνίστηκες μετά τον Πας, τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στη Super League. Και φέτος φιλοδοξεί να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Εντάξει, έχει κάνει ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, το χαρακτήριζα εγώ. Έτσι ακριβώς. Στις πρώτες αγωνιστικές. Εδώ πέρα πάντως πήρε αποτέλεσμα. Εδώ στα Γιάννα έφερε 2-2. Είδες τις δύο πρώην ομάδες σου, φαντάζομαι, στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής. Θέλω την άποψή σου για τον Ηρακλή και ειδικότερα για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής, κατά την ταπεινή μου γνώμη, όπως τον έχω παρακολουθήσει, δεν έχει βρει ακόμα αγωνιστική ταυτότητα και αγωνιστικό στυλ. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός και αυτός σύγχρονος, με σύγχρονες μεθόδους, προσπαθεί να δώσει μια αγωνιστική ταυτότητα στην ομάδα. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα αν ο Ηρακλής θέλει να παίξει επιθετικά, θέλει να παίξει αμυντικά, θέλει να έχει συνοχή, θέλει να έχει την κατοχή, θέλει να περιμένει, ή είναι μια μπερδεμένη κατάσταση στη στιγμή που υπάρχει στον Ηρακλή. Το έχω ξαναπεί και το λέω και τώρα ότι δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε. Τα παιδιά που ανεβάσαν την ομάδα από πέρσι είναι καλοί παίχτες, αλλά χρειαζόντουσαν ποιοτικότερη ενίσχυση για τη μεγάλη κατηγορία, για να μπορούν να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο. Πάντα καταλήγουμε εκεί. Γι' αυτό ο Ηρακλής δεν παρουσιάζει καλό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Παρουσιάζει έτσι έναν τρόπο και ένα σχηματισμό στο γήπεδο, αλλά δεν έχει βρει ακόμα ταυτότητα, γιατί δεν υπάρχουν, νομίζω, οι παίχτες οι οποίοι θα του δώσουν το κάτι παραπάνω. Θα σου πω πάντως εγώ τι σε έπραξε από τον Ηρακλή εδώ μέσα, βλέποντας τον κόντα στον Πας Γιάννενα. Μια ομάδα η οποία ήταν χειρότερη του Πας μέσα στο γήπεδο, στο σύνολο του αγώνα, ωστόσο κατέθεσε ψυχή και πάθος, πολλά τρεξίματα, και αυτό τη βοήθησε στο να φύγει χωρίς ήττα. Αυτό ακριβώς το βγάζουν τα παιδιά που ανεβάζαν την ομάδα από πέρσι. Γιατί έτσι είχαν μάθει να παίζουν πέρσι. Αλλά φέτος για να κάνεις το κάτι παραπάνω, γιατί είσαι ο Ηρακλής, δεν είσαι ο Πλατανιάς. Σωστό. Πρέπει να παρουσιάσεις κάτι. Ο Ηρακλής εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι τεράστιο μέγεθος. Έχει κόσμο. Το μεθαυριανό παιχνίδι είναι μεγάλο παιχνίδι για τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, είναι αντίρρηπτα τα παλιά. Είναι συνειδητοποιημένη η πόλη 2 εβδομάδες. Ειδικά οι Ηρακλειδείς το περιμένουν πώς και πώς μετά από τόσα χρόνια. Αντίρρηπτα τα παλιά. Θεωρούν και τον ΠΑΟΚ ότι υπήρξε δάχτυλος για να πέσει τότε όπως έπεσε. Και υπάρχει μεγάλος φανατισμός τώρα, μπορώ να σου πω, εδώ στην πόλη. Βέβαια, ο Ηρακλής, αν κερδίσει το μάτς, θα κερδίσει, θα έχει κέρδη. Αλλά πρέπει να σκεφτούν ότι αν θα χάσουν αυτό το παιχνίδι, είναι περισσότερα αυτά που έχουν να χάσουν. Γιατί μετά θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Πολύ μεγάλη γκρίνια, και θα αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα, εάν δεν κερδίσει ο Ηρακλής. Αγωνιστικά πώς το βλέπεις εσύ?
έχω την εντύπωση, χωρίς να μπορώ να το στηρίξω πουθενά, αγωνιστικά, και να βασιστώ γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση και έχει πιο ποιοτικό ρόστερο ο ΠΑΟΚ πλέον. Και με το κίνδυνο να εκτεθώ αντιπανόρθωτα, νομίζω ότι θα κερδίσει ο Ηρακλής. Λες ότι θα κερδίσει ο Ηρακλής, ε? Ναι, ναι. Έχω αυτή την αίσθηση και αυτή την άβρα ότι συνήθως οι ομάδες που δεν πάνε πολύ καλά, αλλά παίζουν σε τέτοια ντέρμπι και είναι με την πλάτη στον τοίχο, βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν τις μεγάλες νίκες σε τέτοια παιχνίδια. Χρωστάει και ένα μεγάλο μάτι στους φιλάθλους του Ηρακλής φέτος. Ίσως. Απ' την άλλη δεν μπορώ να το βασίσω. Κατάλαβα. Δεν βασίζεται, δεν μπορεί να το τεκμηρώσεις αγωνιστικά. Θυμάσαι κανένα ντέρμπι Ηρακλή ΠΑΟΚ στο οποίο συμμετείχες και σου έχει μείνει έτσι βαθιά χαραγμένο στη μνήμη? Είναι και αυτό, μπορεί να είναι και αυτό ένα σημαντικό γκολ που είχα πετύχει. Ήταν το πρώτο μου μάτς που έπαιξα, μόλις ήρθα από τον Μπάστον Ηρακλή. Έπαιξα με Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Καφρατζόγλιο, ένα γήπεδο γεμάτο. Τότε βέβαια ο κόσμος πήγαινε, ερχόταν στα γήπεδα. Δεν υπήρχε αυτό το χάλι το τωρινό. Γεμάτο όλο το πέταλο στο Καφρατζόγλιο από Παοξίδες, γεμάτο και το υπόλοιπο γήπεδο από Ηρακλειδής. 0-1 ο ΠΑΟΚ στο 55 με τον Γιάννη Οκά νομίζω. Και μετά από το 60 μέχρι το 80 μια καταιγίδα. 1-1 εσωφαρίσαμε νομίζω Φοφόγκα, 2-1 Κουτσουρές και είχα πετύχει το τρίτο γκολ. Δηλαδή δύο συνεχόμενες χρονιές είχα σκοράρει εναντίον του ΠΑΟΚ τότε και το διάστημα. Μεγάλη παίκτες τότε πάντως. Είπες για Φοφόγκα, είπες Κουτσουρέ, θυμάμαι εγώ το Χάγκαν. Τι να σου πω τώρα, Νεμπεγλέρας, Χάτζη, Μιλόγεβιτς, Χάγκαν. Ο Χαλκιάς τερματοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος. Χαλκιάς τερματοφύλακας, Στολτίδης, Νασιόπουλος, Φοφόγκα, Κοϊκοβιτς, Σαπουντή. Πολύ μεγάλοι παίκτες. Ένας και ένας ήταν τότε παίκτες στην Ελλάδα. Το 3-1. Ωραία. 3-1. Νομίζω από τότε κρατάει και παράδοση. Από τότε έχει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ τον Ηρακλή. Σωστά. Δίκιο. Δίκιο. Κλείνοντας Κώστα, θέλω λίγο την άποψή σου. Είπες πριν ότι βλέπεις ότι αυτό το πράγμα που εξελίσσεται ποιοτικά δεν λέγει κάτι, είναι κάτω του μετρίου. Βλέπεις τουλάχιστον να είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι. Βλέπεις δηλαδή να υπάρχουν. Βλέπω τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει πάλι. Βλέπεις να ξεφεύγει. Διότι ο Ολυμπιακός κάνει αυτό που κάνουν όλες οι μεγάλες ομάδες, παίρνει παίχτες. Παίρνει παίχτες και με τους παίχτες που φέρνει εδώ τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν. Κάνει πλάκα. Δεν μπαίνω στην άλλη διαδικασία εγώ να μιλήσω για διαιτησίες. Όχι, εγώ λέω αγωνιστικά, κάνει πλάκα αγωνιστικά. Δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά ναι, στη διάρκεια του πρωταθλήματος ξεχωρίζει. Ναι, και ειδικά φάνηκε νομίζω και στο τελευταίο παιχνίδι στην Τούμπα πώς έκανε. Πόσο ανώτερος ήταν. Επενδύει τα λεφτά που παίρνει. Τώρα κάποιος θα μου πει, ναι, αλλά πώς θα παίρνει τα πρωταθλήματα και. Εντάξει, είναι ο αντίλογος, να μην μπούμε σε αυτό. Ναι, δεν θέλω να μπω καθόλου σε αυτό. Εγώ βλέπω ότι επενδύει και φέρνει παίχτη. Δηλαδή δεν βλέπεις ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε την ΑΕΚ να μπορούν να τον ανταγωνιστούν. Μα ο ΠΑΟΚ έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι στην Τούμπα για να είναι μέσα στο. Τώρα έμεινε πίσω. Ο Παναθηναϊκός με το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Θα έχουν άλλα προβλήματα. Ναι. Η ΑΕΚ ακόμα και αυτή δεν έχει το ρόστερ. Για πες μου και αυτό το μάτς, το αυριανό, άλλο μεγάλο ντέρμπι αυτό. Επιστρέφει στη Super League μετά από 3 χρόνια αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό. Το Ολυμπιακό ΑΕΚ, πώς το βλέπεις αύριο? Ναι. Εκτιμώ πολύ τον Τραγιανό Δέλα, που τον ξέρω, είναι φίλος μου, ήμασταν και συμπαίκτες και τον γνωρίζω και από τις σχολές. Σαν προπονητή, νομίζω ότι είναι μέσα στους 3 καλύτερους προπονητές Έλληνες αυτή τη στιγμή. Και καταρτισμένος και σαν προσωπικότητα, κάνει πολύ καλή δουλειά στην ΑΕΚ, αλλά και αυτή με βάση το ρόστερ είναι ένα κλικ κάτω από τον Ολυμπιακό. Αλλά το παιχνίδι θα είναι ανοιχτό αύριο, δεν θα είναι τόσο εύκολο, έχω την εντύπωση, για τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι λες τόσο εύκολο. Έχει και 2-3 τραυματίες, αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει περίπου 20-22 παίχτες που μπορούν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα βασική. Και γι' αυτό σε βάθος χρόνου στο πρωτάθλημα κάποια στιγμή ξεφεύγει και δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανείς. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα Κορμαρή, εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα εκεί είναι αλφα τοπικό, είσαι? Η ομάδα είναι, ναι, στην πρώτη κατηγορία της Θεσσαλονίκης. Τι, έχετε στόχο να ανέβετε ή απλά να παραμείνετε? Είναι νεοφώτιστη. Από πέρσι ήμασταν στην ομάδα και κερδίσαμε κατηγορία. Είμαστε νεοφώτιστοι. Ακόμα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη νέα κατηγορία. Είναι μια ομάδα εδώ η οποία δεν διαθέτει χρήματα για ποδοσφαιριστές. Είναι καθαρά εργασιατική. Δηλαδή δεν υπάρχουν χρήματα για μεταγραφές. Δουλεύει σε αυτό το μοτίβο με τα παιδιά από την Ακαδημία.
και μετά γνωστούς και φίλους. Όπως πρέπει να είναι το ερασιτεχνικό. Όπως πρέπει να είναι το ερασιτεχνικό, το οποίο έχει γίνει ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένα, θα το χαρακτήριζα έκτρωμα. Ναι. Ένα έκτρωμα. Γιατί εννοείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που χαλάνε την πιάτσα. Υπάρχουν παράγοντες ουρανοκατέβατοι, ας πούμε, που τους περισσεύουν κάποια λεφτά. Και αυτό εννοώ. Λεφτά. Οι ποδοσφαιριστές μετά τρελαίνονται, νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους παίρνοντας 100-150 ευρώ το μήνα και γίνονται μισθοφόροι για 100-150 ευρώ. Και έχει χαλάσει το όλο θέμα με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα μπερδεμένο θέμα, το οποίο δεν υπάρχει και λύση, γιατί κανένας δεν θέλει να το λύσει. Και να ξέρουμε αν είναι ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο ή όχι. Αυτό το οποίο λες είναι πολύ σημαντικό και εδώ στα Γιάννα συμβαίνει, όχι σε τόσο μεγάλη κλίμακα που μας το περιγράφεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν 200 ομάδες τώρα. Αυτό λέω. Φαντάζομαι πολύ χειρότερα τα πράγματα εκεί. Ωραία. Είναι όπως και το λέω ακριβώς. Αλλά θα μου πεις εδώ υπάρχει το έκτρωμα της Κρήτης Εθνικής. Είναι και αυτό βέβαια. Με ποδοσφαιριστές σε υποχρεώσεις επαγγελματίες, αλλά σε αποδοχές σε ερασιτέχνη. Σωστό και ερασιτεχνική κατηγορία με αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές, πριν συμβόλαια όμως. Το οποίο το έχει κάνει το κράτος. Ναι. Έχει δημιουργήσει αυτήν την κατηγορία. Τι να πούμε τώρα για οργάνωση ποδοσφαίρου. Ναι, όπως το είπες, έκτρωμα. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι σε κέρυες θέσεις που δεν έχουν ιδέα. Εγώ με αυτό, εγώ έτσι θα κλείσω. Αν μας εξηγήσει κάποιος πού αποσκοπεί η Τρίτη Εθνική έτσι όπως είναι τώρα, τότε θα πω ότι κάνω λάθος. Μάλιστα. Έτσι όπως λειτουργεί η γάμα. Δεν φαντάζομαι να κλωτσάς κιόλας μπάλα εκεί. Κλωτσάω με βετεράνους. Όχι, θέλω να πω, δεν πιστεύω να σε παίξει προπονητή, αυτό εννοώ. Όχι, δεν. Παίξει προπονητή δεν ισχύει, δεν υπάρχει. Ωραία. Ωραία. Περιμένω τώρα τους φίλους μου εκεί από τους βετεράνους του ΠΑΤ, γιατί παίζω μερικά παιχνίδια. Ναι, ξέρω. Πότε έχετε κανένα μάτς τώρα. Κοίταξε τώρα, εγώ πιο πολύ τα καλοκαίρια που είμαι λίγο πιο ελεύθερος από προπονήσεις και έρχομαι και παίζω. Μάλιστα. Οπότε θα σε ξαναδούμε δηλαδή εδώ για ένα σύντομα. Περιμένω, κανένα καλό παιχνίδι μέσα στους σημάδες να αυτό. Ωραία. Κώστα Κορμαρίς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια.